Επειδή η εκληψία δεν αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και επειδή η πολιτεία σε πολλές περιπτώσεις βοηθά με την σιωπή της και τη στάση της τους εχθρούς της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας που σήμερα είναι οι αιρέσεις, αποφασίσαμε την δημιουργία του Ορθόδοξου Αντιαιρετικού Κινήματος. Εκδόσεις για το τι είναι η κάθε αίρεση. Αποστολή στελεχών του κινήματος σε όλη την Ελλάδα για ομιλίες και ενημέρωση. Συγκεντρώσεις και διαμαρτυρίες. Εξασφάλιση κτηρίου που θα στεγάσει τα γραφεία του κινήματος. Ορθόδοξε Έλληνα, ζητάμε την συμπαράστασή σου. Ιωνική Τράπεζα, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, αριθμός λογαριασμού 26 30 73 33. Γεια σας φίλοι και φίλες. Άλλη μία εκπομπή για το ΚΕΦΕ. Για το ΚΕΦΕ, όπου όπως προκύπτει από όσα διαβάσαμε μέχρι σήμερα από την αναφορά του εισαγγελέα Ιωάννη Αγγελή, πρόκειται περί μίας οργανώσεως η οποία είναι θρησκεία, όπως οι ίδιοι λένε είναι η θρησκεία των θρησκειών, αλλά μία θρησκεία η οποία έχει και άλλες ιδιότητες, έχει και άλλες αρμοδιότητες, όπως δίνουν τα πράγματα. Μία θρησκεία η οποία κάνει παρακολουθήσεις, μία θρησκεία η οποία έχει εχθρούς, μία θρησκεία η οποία παρακολουθεί πολιτικούς, παρακολουθεί δημοσιογράφους, τακτοποιείται απέναντι δημοσιογράφων, παράγει άθρα για τις εφημερίδες, έχει φίλους δημοσιογράφους, έχει βαθμολογίες για τους εχθρούς της. Και γενικά έχει μία μυστηριώδη οργάνωση, η οποία βέβαια δεν ξεκινάει από την Ελλάδα, αλλά ξεκινάει από την Αμερική, για να φτάσει στο κέντρο εδώ στην Ευρώπη, στη Δανία, και να έχουμε τα όσα έχουμε μέχρι σήμερα. Φυσικά, πάντα να υπενθυμίζουμε ότι στη Γαλλία υπήρξαν καταδίκες για τη σαντιολογία, στη Γερμανία απαγορεύτηκε και τίθονται να γίνονται ακόμη και δημόσιοι υπάλληλοι και οι τα μέλη της σαντιολογίας εκεί είναι υπό συνταγματική παρακολούθηση. Μας έστειλε ένα τηλεγράφημα πριν από λίγο από τη Νέα Υόρκη, όπου με μία ολοσέλιδη ρεκλάμα, πληρωμένη ρεκλάμα βέβαια, οι σαντιολόγοι της Αμερικής, τους Times μάλιστα, διαμαρτύρονται ότι στη Γερμανία επαναλαμβάνεται ό,τι είχε γίνει επί Χίτλερ με τους Ναζί. Μην κάνουν λάθος. Δεν πρόκειται να γλιτώσουν. Άλλη εκείνη η εποχή, άλλα εκείνα τα κριτήρια, άλλα τα σημερινά. Δεν ήρθαν εδώ, εγώ τους παρακάλεσα να έρθουν εδώ αν θέλουν, να μιλήσουν. Εγώ θα τους κάνω κάποιες απλές ερωτήσεις. Ένας αφελής, ένας κουτός Έλληνας, ο οποίος μελετάω τα όσα λέει ο εισαγγελεύς Ιωάννης Αγγελής. Δεν κάνω τίποτα παραπάνω. Μελετάω αυτά και ήθελα να τους κάνω κάποιες ερωτήσεις για τις παρακολουθήσεις, για κάποια οικονομικά κόλπα, για κάποιες άλλες καταστάσεις και να με πείσουν. Να με πείσουν και να ανακαλέσω τα πάντα μέσα σε 24 δευτερόλεπτα. Αλλά ούτε αυτοί ήρθαν, ούτε φυσικά από τις σχολές Δούκα ήρθαν, ούτε από τις σχολές Ζηρίδη ήρθαν, όπως δεν ήρθαν φυσικά και κάποιοι άλλοι, και ειδικά και ο κύριος Χατζηφώτης. Ο πολύς κύριος Χατζηφώτης, ο ευστραφέστατος κύριος Χατζηφώτης, που βγαίνει συνήθως με ένα μπλουζάκι στην τηλεόραση, με το κροκοδυλάκι και μας κάνει δηλώσεις. Βγαίνει και την Μεγάλη Εβδομάδα και μας ομιλεί περί νηστείας. Μάλιστα. Ο κύριος Χατζηφώτης εδώ μέσα από τα χαρτιά του εισαγγελέα φέρεται ότι έπαινε, του είπαν έτσι λένε εδώ, ή του ΚΕΦΕ. Και ο κύριος Χατζηφώτης δεν έχει αντιδράσει. Μήπως έχει αντιδράσει και το ξέρουμε, μήπως του έστειλε ένα εξώδικο, μήπως έκανε κάποια μήνυση. Τον φέρουν ότι έπαιρνε, θα του δίνανε μάλλον,
στοιχεία εναντίον του αημνήστου Αλεβιζοπούλου για να τα πάει στην Ιερά Σύνοδο. Μάλιστα, κύριε Χατζηφώτη, και ενώ οργώνεις όλα τα κανάλια και ενώ ερχόσουν και εδώ για οποιοδήποτε άλλο θέμα, το θέμα μήπως πονάει, να έρθεις εδώ να μας τα πεις και να μας πεις πως αντέδρασες εναντίον αυτής της σκοφαντίας, εάν είναι σκοφαντία. Με απλά λόγια, με απλά λόγια σε προκαλούμε και σε προσκαλούμε, και εγώ καλώ τους όποιους θέλουν να έρθουν εδώ να κάτσουν δίπλα μου, να με ρωτήσουν και να τους ρωτάω. Όπως υπάρχει και αύριο, φίλοι και φίλες, ένα δύστυλο άθρο στην Ελεύθερη Ώρα. Φέρνει την υπογραφή μου. Πλατιά Φαρδιά, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος. Και ρωτάω την ασφαλιστική εταιρεία, την Generali Life. Και ρωτάω εκεί τον διευθυντή της εταιρείας, έναν κύριο Παπαμιχαλόπουλο. Ούτε τον ξέρω, ούτε με ξέρει. Απλώς συμπίπτουν κάπου τα ονοματά μας. Εμένα λείπει το παπά από μπροστά. Αυτός και ο κ. Παπαμιχαλόπουλος λένε, εκάλεσε προχτές τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και τους είπε ότι θα εφαρμόσουμε σύντομα συστήματα εργασίας του μεγάλου Χάμπαρ, δηλαδή του αρχηγού της εντολογίας. Αληθεύει η πληροφορία? Και αν αληθεύει, ο κύριος Παπαμιχαλόπουλος της Generali Life δεν πήρε χαμπάρι, δεν πήρε μυρουδιά, δεν κατάλαβε τίποτα για όσα γίνονται αυτή τη στιγμή με το ΚΕΦΕ και την εντολογία, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στη Γερμανία και στη Γαλλία, αλλά και σε αυτή την Ιταλία? Δεν ένιωσε τους τριγμούς? Δεν κατάλαβε ορισμένα άλλα γεγονότα? Δεν έμαθε για τις παρακολουθήσεις, για τα οικονομικά σκάνδαλα, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες στο μυαλό που τα παίρνουν και τα εκμεταλλεύονται οι του ΚΕΦΕ? Όπως επίσης υπάρχει και ένα δημοσίευμα σήμερα σε κάποια εφημερίδα, δεν μπουλάει τίποτα το καινούριο, αυτά τα έχω πει εγώ εδώ και 4 μέρες, ότι επιτίθενται, λέει, ετοιμάζονται για επίθεση οι ΚΕΦΗΤΕΣ. Να γελάσουμε, να γελάσουμε, τι επίθεση να κάνουν? Επίθεση σε τι να κάνουν οι του ΚΕΦΕ? Αυτό το χαρτί που γυρνάνε σε όσους είχαν γράψει εναντίον τους να ανακαλέσουνε, και θα γίνουν πιστευτοί αυτοί οι οποίοι θα ανακαλέσουν και θα έχουν κύρος αυτοί οι οποίοι θα ανακαλέσουνε για όσα γράψανε μέχρι χτες? Πού βρισκόμαστε? Σε εποχή κοινωνικών φρονημάτων, όπου πηγαίνανε στην ασφάλεια και λέγανε αποκηρύσω τις ιδέες μου, αποκηρύσω το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και ζήτω βασιλιάς και ζήτω ο στρατάρχης Παπάγος? Να σοβαρευτούνε, γιατί δεν τους παίρνει άλλο, και να κάνουν όποιες άλλες επιθέσεις θέλουν. Εμένα προσωπικά με αφήνει αδιάφορο το γεγονός, όπως αφήνει αδιάφορο το γεγονός αυτό και το σταθμό και την Ελεύθερη Ώρα και όσους έχουν τάξη να ξεσκεπάσουν μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο και στέλεχος του ΚΕΦΕ. Σελίδα 77, φίλοι και φίλες. Πόρισμα εισαγγελέως Ιωάννη Αγγελή. Και συμβαίνει η σελίδα 77, όπου εχθές κλείσαμε το έκτο μέρος της εκπομπής, να με αφορά. Περίπτωση εκδότη και δημοσιογράφου Γρηγορίου Μιχαλοπούλου. Είναι γνωστό ότι είμαι ο εχθρός τους. Ο μετά τον Αλεβιζόπουλο, αφού πέθανε ο Αλεβιζόπουλος, έχω βαθμολογηθεί εγώ με 100, το μεγαλύτερο βαθμό εχθρότητος, και ομολογούν οι ίδιοι, ακούστε, το Κέντρο Φιλοσοφικών Ερευνών. Αυτοί οι αρουραίοι της φιλοσοφίας, αυτά τα σαπρόφυτα της φιλοσοφίας, αυτοί οι διεραγέντες υπόνομοι, θα τους λέω έτσι συνέχεια, της φιλοσοφίας, έρχονται πλέον εις την προσωπική μας ζωή να την φιλοσοφήσουν την προσωπική μου ζωή. Τι θέλανε να φιλοσοφήσουν την προσωπική μου ζωή, και δεν με ρωτάνε, να τους πω τα πάντα.
ό,τι γουστάρουν. Οικογενειακά, ερωτικά, αγκομενικά, θεολογικά, θρησκευτικά, ιστορικά, πολιτικά, τα πάντα. Μην κουράζονται. Μην ψάχνονται να έρθουν να σου δώσω εγώ τα πάντα. Μην αγωνίζονται. Εγώ δεν υδρώνει το αυτί μου από αυτά. Εγώ δεν έχω κρεμάσει την κάπα μου. Και δεν έχω κρεμάσει την κάπα μου από πολλές και ποικίλες άλλες περιπτώσεις. Από την εποχή που ξεβράκωνα τον Κωνσταντίνο Τσάτσο με τα ερωτικά του γράμματα στον αέρα, ως πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον ανάγκασα να φύγει, μέχρι τον Κωνσταντίνο τον Καραμαλή, μέχρι το Λάτσι, μέχρι. Δεν λογαριάζω εγώ αυτά τα πράγματα. Ούτε εμένα με φοβίζουν ούτε κυβερνητικές ούτε αντικυβερνητικές παρεμβάσεις. Ούτε εμένα με φοβίζουν κάποιοι που με πήρανε πρόσεξη γιατί θα κλείσουμε το σταθμό, πρόσεξη θα κλείσουμε εφημερίδα. Αυτά να τα λένε αλλού. Δεν με ενδιαφέρει να τα κλείσουν. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Εγώ πίσω δεν πρόκειται να κάνω πάντως. Να το έχουν υπόψη τους. Όποιος θέλει να συμβιβαστεί, συμβιβάζεται. Εγώ δεν είμαι σε καμία παραλία και να φοράω σωσίβιο. Εγώ είμαι μαχητής. Πιστεύω αυτά που πιστεύω. Δεν είμαι ο αναμάρτητος. Αλλά εδώ πέρα δεν είναι θέματα ούτε οικογενειακής δομής, ούτε ερωτικής, ούτε κινητικής, ούτε τέτοιες μορφές αγωνιών και αγώνων. Εδώ πρόκειται για εθνικά θέματα και λέει ο Αγγελέας ότι πρέπει να ασχοληθούμε με τους κυρίους αυτούς, γιατί αγγίζουν τα όρια της κατασκοπίας. Το καταλαβαίνετε? Κέντρον εφηρμοσμένης φιλοσοφίας Πατησίων 200 Κέφε. Και τα μωρά μου, τα αγοράκια μου και τα κοριτσάκια μου, όλα τους ένα-ένα, περί πολλών άλλων ετήρβαζαν. Και πάρα πολλά για την προσωπική μας ζωή. Να την κάνουν τι την προσωπική μας ζωή? Είχαν ανάγκη να φιλοσοφήσουν για τον Γρηγόρη τον Μιχαλόπουλο? Και μάλιστα σε ανύποπτους χρόνους. Σε ανύποπτους χρόνους. Και λένε, σελίδα 77, θα έρθουν αυτό το πούνε και στο δικαστήριο, στη μήνυση. Στη μήνυση. Για να δούμε πώς με παρακολουθούσανε, ας πούμε. Με ποιο δικαίωμα παρακολουθούσανε. Επειδή η έρευνα για τις δραστηριότητες του ΚΕΦΕ άρχισε ύστερα από δημοσίευμα της εφημερίδος Ελεύθερη Ώρα, τιμή μου και καμάρι μου, εγώ άρχισα τον πόλεμο στο ΚΕΦΕ και εγώ θα το συνεχίσω τον πόλεμο στο ΚΕΦΕ και εγώ θα φτάσω μέχρι εκεί που πρέπει να φτάσω μαζί με όλους εκείνους που αγαπάνε την Ελλάδα. Το ΚΕΦΕ θα κλείσει, το ΚΕΦΕ θα σφραγιστεί. Είναι ματωμένος στη συνείδηση των Ελλήνων. Είναι ματωμένος στη συνείδηση Ορθοδοξίας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Επειδή η έρευνα για τις δραστηριότητες του ΚΕΦΕ άρχισε ύστερα από δημοσίευμα της εφημερίδος Ελεύθερη Ώρα, ο εκδότης εφημερίδος αυτής έχει χαρακτηριστεί ως εχθρός. Σύμφωνα με το νούμερο 334 έγγραφο και στοιχεία της προσωπικής και επαγγελματικής του ζωής, έχουν κοινοποιηθεί μέσα από τα αρχεία του ΚΕΦΕ στο Γραφείο Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης της Αντιολογίας και καθώς και σε διάφορα άλλα άγνωστα κέντρα. Έχουν φύγει στοιχεία για τη ζωή μου, έχουν φύγει φωτογραφίες μου, έχουν φύγει για το επαγγελμά μου, για τα πάντα, από το ΚΕΦΕ προς όλη την Ευρώπη και προς άγνωστα κέντρα. Είμαστε καλά? Και θα έρθουν αυτοί να κάνουν επίθεση? Με το ζόρι έχω κρατηθεί. Με το ζόρι έχω κρατηθεί να μην αρπάξω ένα, δύο, τρεις αποδάφτους στον δρόμο και τους ακατέψω στο ξύλο. Να το ακούσουνε αυτό. Διότι εγώ πέρασα δεινά και σε επταετίες και σε δημοκρατίες και σε χούντες και σε φούντες. Παρακολουθήσεις και άλλα κόλπα της προσωπικής μου ελευθερίας δεν τα δέχουμε. Και θα έρθει ο Γρατσίας, τώρα το από τον πάω στο Γεωργικό Σύλλογο, να έρθει να το δικαιολογήσει αυτό. Ο Γρατσίας εδώ που έτρεμε και κατουριότανε απάνω του και ήταν ένα μορμολίκιο και δεν ομολογούσε ότι αντιπροσωπεύει θρησκεία
αλλά έλεγε κέντρο φιλοσοφικών ερευνών. Και το ρωτάω λοιπόν, αφήνουμε το ΚΕΦΕ. Θρησκεία λοιπόν, ποια θρησκεία παρακολουθεί δημοσιογράφους και φτιάνει φακέλους και στέλνει φωτογραφίες και παντού. Είμαστε καλά, πως μιλάμε καμία για καμία κατάσταση Μπέρια, Γκέρινγκ. Πως μιλάμε για καμιά κατάσταση στην Αφρική, κάποιας δημοκρατίας της Αφρικής. Αυτή η γενική τσογλανοποίησης, αυτή η μπουρδελοποίηση την οποία είχαν εφαρμόσει αυτοί για τον δημόσιο βίο. Ενδεικτικώς αναφέρεται το έγγραφο με στοιχεία. Έχει ένα κάρο στοιχεία κρυπτογραφικά, αριθμός 1559 εγκληματολογικής υπηρεσίας, σύμφωνα με το οποίο ο υπεύθυνος του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Ελλάδος Ηλίας Γρατσίας, το μωρό μου, το μωράκι μου, ο δικηγόρος, ο οποίος είναι δεταλμένος για την δικαιοσύνη στον τόπο, ο κύριος Ηλίας Γρατσίας, ο οποίος και υπογράφει το έγγραφο. Θα δούμε τώρα τι θα πει στο εφετείο, γιατί ως δικηγόρος θα δικαστεί στο εφετείο. Για να δούμε τι θα πει τώρα στο εφετείο ο κύριος Γρατσίας. Είναι έγκλημα η παρακολούθηση. Έχουν υπάρξει δεκάδες αποφάσεις, και ειδικά για δημοσιογράφους, και ειδικά για εκδότες. Για να δούμε ο κύριος Ηλίας Γρατσίας θα ξεράσει εκεί πέρα. Ειδικών υποθέσεων Ελλάδος, ο οποίος και υπογράφει το έγγραφο, ήρθε σε επαφή με κάποιο σύμμαχο πρώην διευθυντή της τηλετόρα, πλην όμως εχθρό του παραπάνω εκδότη, ο οποίος του είπε ότι μερικές βρωμιές που έχει για τον εχθρό ρεπόρτερ του Μιχαλόπου και τέτοια, έχει τα πάντα να του τα αποδείξει για όλα του τα παράνομα με φωτογραφίες κτλ. Άντε λοιπόν, να τελειώσουμε. Ό,τι έχουνε, τα βγάλουνε. Α, κρύψω τίποτα. Ό,τι έχουνε, να τα βγάλουνε. Θα έρθει λοιπόν στο δικαστήριο ο κ. Γρατσίας, όπως θα πάει και στο Θεωρητικό Σύλλογο ο κ. Γρατσίας, για να μάθει, να δούμε και να μας πει και εμάς γιατί με παρακολουθούσε. Τι του είχα κάνει τον κ. Γρατσία. Και πού κολλάγανε αυτά τα δύο, η φιλοσοφία με την παρακολούθηση. Φεύγει από μένα, ναι. Και έχουμε άλλο τώρα. Περίπτωση χειρισμού εντός εισαγωγικών, λέει πάντα ο εισαγγελέας, Μιχάλη Δοντή. Ο Μιχάλης Δοντής του Γεωργίου Φωκίδος 75 Πειραιάς, σε χρονικό διάστημα 3 περίπου μηνών, δηλαδή το καλοκαίρι του 1994, έδωσε στο ΚΕΦΕ, προσέξτε φίλοι και φίλες, το φιλοσοφικών σωματείων, το φιλοσοφικών κέντρων, για να λειτουργήσει χρειάζεται ύλη, χρειάζεται πρετσεδούρα, χρειάζεται να πέσει μέσα στο νερόμυλο, νερό. Το χρηματικό ποσό των 4.600.000 επλήρωσε ο φουκαράς ο Μιχάλης ο Δοντής 4.600.000 δραχμές έναντι των μαθημάτων που είχε λάβει από αυτό. Το καλοκαίρι έδωσε λοιπόν 5 σχεδόν εκατομμύρια για τα μαθήματα. Για να καταβάλει όμως το παραπάνω χρηματικό ποσό στο ΚΕΦΕ, έκανε ανάληψη από το λογαριασμό του πατέρα του Γεωργίου Δοντή, χωρίς φυσικά να γίνει αντιληπτός από αυτόν, ολοκλήρωση σχεδόν του χρηματικού ποσού που ευρίσκεται στο κοινό βιβλιάριο. Όταν ο παραπάνω πατέρας αντελήφθη την ανάληψη των χρημάτων και έμαθε πού τελικώς κατέρισαν τα χρήματά του, μετέβη με τη σύζυγό του στο ΚΕΦΕ και διαμαρτυρήθηκε έντονα. Εξαιτίας συμπεριφοράς του παραπάνω πατέρα, ο υπεύθυνος του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων του ΚΕΦΕ, Ηλίας Γρατσίας, πάλι ο Ηλίας, ελάτε στο θείο τον Ηλία που έχει όλα τα εργαλεία, να παίρνει και τα λεφτά 4.600.000. Να υπογράφει και για τον Μιχαλόπουλο, να υπογράφει παρακάτω και για τον εισαγγελέα, παρακολουθάει και τον εισαγγελέα. Αύριο το βράδυ να δείτε τι πανηγύρι θα γίνει, με τη συνέχεια. Εξαιτίας λοιπόν όλων αυτών, και μάλιστα με πολύ αγάπη όπως αναγράφει το σχετικό έντυπο, πρόγραμμα χειρισμού του Μιχάλη Δοντή, καθότι αυτός είχε γίνει πιθανή πηγή κινδύνου τύπου, με το έγγραφο αυτό αντιγραφεί κατά λέξη, ο Μιχάλης πρέπει να γράψει, έχουν κατσιθηματικά, όλες τις παράνομες και ανήθικες πράξεις πλήρως στον πατέρα του
και άλλες περιοχές που γνωρίζει καλύτερα, αν έχει εκτός ηθικής κατάσταση. Κοίταξε το ιστορικό της ζωής του, διασυνδέσεις με τα μέλη της οικογένειας κτλ. Επίσης, χειρισμό τύπου Α θα πρέπει να γίνει σε κάθε συγγενή που είναι ανταγωνιστικός. Βάζουν λοιπόν το παιδί να γράψει για πατέρα και για κάθε άλλο συγγενή. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Καταλαβαίνετε ποιοι χτυπάνε την πόρτα σας, φίλοι και φίλες. Καταλαβαίνετε πως κινδυνεύετε. Φάγανε τα του παιδιού τα 4-600. Διαμαρτύρεται ο φουκαράς ο πατέρας. 5 ζεστά, ομά, εκατομμύρια, ομά, εκατομμύρια. Από την τράπεζα, φρέσκα. Διαμαρτύρεται ο πατέρας και βάζουν το παιδί να στραφεί κάτω του πατέρα. Σημείωση. Είναι σημείο κλειδί να πει σε αυτούς τους συγγενείς ότι δεν μπορεί να είναι στις γραμμές του ΚΕΦΕ ή να εκπαιδεύεται εξαιτίας της απειλουμένης επίθεσης του πατέρα του στην σαντιολογία και έτσι δεν μπορεί να κάνει αυτό που πραγματικά πιστεύει και θέλει και ότι ο πατέρας του κατάφερε να του καταστρέψει για άλλη μια φορά τη σχέση του και να το αναστατώσει στη ζωή και αυτό πρέπει να γίνει από το σημείο άποψης του χαλαρού χειρισμού αυτών των συγγενών να υποστηρίξουν τον Μιχάλη στο χειρισμό του τύπου ΣΕ με τον πατέρα. Πιθανοί σύμμαχοι όπως ο αδελφός θα πρέπει να συναντηθούν και να δημιουργηθούν και μια εκστρατεία του Μιχάλη για να πάρει τους συγγενείς με το μέρος του, θα πρέπει να ξεκινήσει αμέσως παρουσιάζοντας τον πατέρα για αυτό που πραγματικά είναι ψυχωτικός, καταπιεστικός. Καταλάβατε φίλοι και φίλες, ο Μιχάλης 50 λεφτά, τα κουμπάει στο ΚΕΦΕ, 5 εκατομμυριάκια. Ο φουκαράς ο πατέρας πάει στην τράπεζα ένα πρωί, κάπως έτσι πρέπει να είναι το σενάριο, να πάρει ίσως κάποια λεφτά από το κοινό βιβλιάριο και βλέπει ότι είναι φαγηρισμένο, δεν υπάρχει δεκάρα και διαμαρτύρεται στο γιο του και ο γιος του ομολογεί, αλλά πάει και στο ΚΕΦΕ και του λέει τι γίνεται ρε παιδιά, 5 εκατομμύρια είχαμε, οικονομίες είχαμε, τις δώσαμε, τι θα γίνει. Αυτοί στρέφονται λοιπόν και βάζουν τώρα το γιο, αναζητούν συγγενείς, αναζητούν τον αδερφό, πως πάνε να διαλύσουν την οικογένεια, για να βγει ο πατέρας ψυχωτικός και καταπιεστικός. Όταν λοιπόν τα παιδιά σας, αν έχετε ένα κοινό λογαριασμό, σας αρπάξουν τα λεφτά από τον κοινό λογαριασμό και τα πάνε στο ΚΕΦΕ, θα είσαστε ψυχωτικοί και καταπιεστικοί. Αν σας κλέψουν τα κοσμάτά σας και τα πουλήσουν για να πάνε τα λεφτά στο ΚΕΦΕ, θα είσαστε το ίδιο. Εάν σας πάρουν κάποιες άλλες οικονομίες που να έχετε κάποιο σε κάποιο σιρτάρι φυλαγμένες για μια κακιά ώρα, θα είστε το ίδιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι για το ΚΕΦΕ όποιος αντιδρά γίνεται καταπιεστικός, ψυχωτικός, ανώμαλος, τρελός, παλιάνθρωπος και εχθρός. Ένας χειρισμός ρωταφ σίγμα τύπου σε θα εφαρμοστεί στον πατέρα. Ακούστε που και αυτά τα συστήματα και ο Όργουελ ακόμη, ο Όργουελ θα σταματούσε τη σκέψη του. Εδώ πρόκειται περί κόλπων Σιβηρίας, ας πούμε, κόλπων το οποίο τα εφαρμόζε να πούμε ούτε στα χειρότερα στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Θα εφαρμοστεί στον πατέρα σύμφωνα με το ΑΣ, ΣΕ, ΟΜΙΚΡΟΝ, ΒΙΤΑ, ΡΟ, ΤΑΦ, ΣΥΓΜΑ και όλα αυτά. Βλέπει σχετικό έγγραφο συγκεκριμένο από 23-10-95, ένωρη κατάσταση μεγάλη τοντή. Την εκτέλεση του παραπάνω προγράμματος χειρισμού ανέλαβε το στέλεχος του ΚΕΦΕ Έλενα Βελαβιζοπούλου, καμία συγγένεια βέβαια με τον Αλεβιζόπλο, την οποία ο Μιχάλης Δοντής έπαιρνε τηλέφωνο νούμερο 094-32-03-95, μια και δύο φορές την εβδομάδα και της ανέφερε λεπτομερώς τι ακριβώς γίνεται μέσα στο σπίτι του, σχέσεις με γονείς, συγγενείς κτλ. Το πλέον περίεργο όπως το μέρος αυτό περιστατικό είναι ότι παρότι το παραπάνω, λέει πάντα ο εισαγγελέας, Μιχάλης Δοντής, αντιγραφή κατά λέξη, αγνοούσε την καταγραφή του παραπάνω εγγράφου, εγκρίνει την ύπαρξή του, δεν τον ενοχλεί το περιεχόμενό του και δεν αισθάνεται να έχει μειωθεί η τιμή και η υπόλοιψή του, γι' αυτό άλλωστε και δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη των συντακτών του. Σημείωση, η περίπτωση Μιχάλη Δοντή είναι μία από τις δεκάδες εκείνες που τα μέλη του ΚΕΦΕ παίρνουν εντολή να παρακολουθούν τους γονείς και τους αντιθεμένους στο ΚΕΦΕ συγγενείς των και στη συνέχεια να αναφέρουν λεπτομερώς στο ΚΕΦΕ τα συμβαίνοντα. Χαρακτηριστικό όμως είναι ότι η κατάθεση όλων διακατέχεται από ένα εμφανή φόβο, ενώ οι γονείς πολλές φορές ξεσπούν σε κλάματα και παρακαλούν να σταματήσει η έρευνα της υποθέσεως, πλην ελαχίστων βέβαια εξαιρέσεων.
καταλαβαίνετε τι ψυχολογικοί λόγοι υπάρχουν, τι απειλές, τι εκβιασμοί και όλα τα συναφή. Περίπτωση δικηγόρου του Κέφε Αθανασίου Θεοδόρου, σελίδα 79, εισαγγελεύς Ιωάννης Αγγελής. Λέει, ο δικηγόρος Αθηνών Αθανάσιος Θεοδόρου υπήρξε νομικός παραστάτης αλλά και μέλος του ΚΕΦΕ, βρέθηκε σχετικός φάκελός του ως μαθητού κατά τους πρώτους τουλάχιστον μήνες ενάρξης παρούσης έρευνας. Πολλές φορές μάλιστα παρουσιάστηκε στα μέσα μαζικής ενημερώσεως προς υποστήριξη των θέσεων του ΚΕΦΕ. Ακόμη δε και παράνομη κατά την κρίση μας πράξη ενήργησε προς υποστήριξη των συμφερόντων του ΚΕΦΕ. Συγκεκριμένα, ύστερα από εντολή του ΚΕΦΕ και ειδικότερα της αξιωματούχου του Γραφείου Ειδικών Υποθέσεων Ευρώπης, Μαρή Φρανσουά Γαλίδα, να ερευνήσει το παρελθόν του γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής του Αντιαιρετικού Αγώνα Πατρός Αντωνίου Αλευιζοπούλου, κατέφυγε σε ιδιωτικό ντέτεκτιβ, ο οποίος όμως του ζήτησε μεγάλο χρηματικό ποσό για το σκοπό αυτό. Έτσι, σύμφωνα με το νούμερο 810, έγγραφο του ΚΕΦΕ, συναντήθηκε με άνθρωπο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ΕΕΠ, ο οποίος του υπέδειξε έναντι αμοιβής έγγραφα στοιχεία από την υπηρεσία του ΕΕΠ και ειδικότερα ένα φάκελο που περιείχε στοιχεία σχετικά με τον εχθρό του ΚΕΦΕ. Φίλοι και φίλες, εδώ ο δημοσιογράφος, ο καλός συνάδελφος και φίλος Γιώργος Ρωμαίος, υπουργός δημοσίας τάξεως, καλείται να πάρει θέση. Εάν δεν πάρει θέση, εάν δεν αντιδράσει αύριο το πρωί, μεθαύριο το πρωί με μία ανακοίνωσή του, πάει να πει ότι η πληροφορία αυτή του ΚΕΦΕ, που βγαίνει μέσα από το ΚΕΦΕ, είναι αληθής. Άνθρωπος της ΕΕΠ, και πρέπει να είναι άνθρωπος κλειδί για να έχει φακέλους, άνθρωπος της ΕΕΠ πήρε λεφτά για να δώσει πληροφορίες για τον Αλευιζόπουλο, για το φάκελο του Αλευιζόπουλου. Αντιλαμβάνεστε πλέον τι συμβαίνει. Αντιλαμβάνεστε που πάμε. Η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, ή μάλλον η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η ΕΕΠ, το ίδιο πράγμα είναι πλέον, έχει ανθρώπους μέσα που χρηματίζονται. Έχει ανθρώπους μέσα που δίνουν φακέλους. Και γιατί, αφού έδωσε τον φάκελο του Αλευιζόπουλου και πήρε κάποιο ποσό, όπως το λέει καθαρά εδώ πέρα, έτσι, σύμφωνα με το νούμερο 810 έγγραφο του ΚΕΦΕ, συναντήθηκε με άνθρωπο της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ΕΕΠ, ο οποίος του επέδειξε ένα διαμοιβής έγγραφα σχετικά από την υπηρεσία του ΕΕΠ και ειδικότερα ένα φάκελο που περιείχε στοιχεία σχετικά με τον εχθρό του ΚΕΦΕ. Γιατί, φίλοι και φίλες, αφού ο άνθρωπος αυτός της ΕΕΠ, ο οποίος είχε τη δυνατότητα να έχει στοιχεία τους φακέλους, οι οποίοι έχουν κάποιους και κωδικούς, αλλά πολύ καλά γνωρίζω ότι για να πάρεις κάποιον φάκελο από τον αρμόδιο θα τον χρεωθείς, θα πεις τον σκοπό, εδώ είναι μια αλυσίδα γεγονότων, Δεν φεύγει φάκελος. Ο φάκελος που θα πάρθει θα πει ότι τον παίρνω για να τον δώσω στον κύριο υπουργό ή τον παίρνω να τον δώσω στον κύριο διοικητή, και χρεώνεται χέρι με χέρι και πάνε πολλές φορές, άμα είναι και φάκελοι εμπιστευτικοί και με συνοδεία μέσα στην ΕΕΠ, από το ένα γραφείο στο άλλο. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, αυτό το στέλεχος της ΕΕΠ, αυτός ο κύριος, το κύριος με εισαγωγικά, αυτός ο προδότης του όρκου του, γιατί αυτός, αφού πόσα θα πήρε από το ΚΕΦΕ, 1.500.000, πόσα να πήρε, γιατί αυτός αύριο το πρωί, αν θα πάρει 10 εκατομμύρια και 20 εκατομμύρια, δεν θα δώσει και στους Τούρκους φακέλους και πληροφορίες? Μπορείτε να μου το πείτε? Γιατί δεν θα συνεργαστεί με τις μυστικές υπηρεσίες των Αλβανών, των Βουλγάρων, των Σκοπιανών και των Τούρκων, τι θα τον εμποδίσει? Ότι δεν είναι θρησκευτικό το θέμα? Ότι δεν είναι εθνικής κατανάλωσης? Σας ερωτάω. Ερωτάω τον φίλο μου, τον υπουργό, τον Γιώργο τον Ρωμαίο.
το συμπορευόμενο τόσα χρόνια μαζί μου στη δημοσιογραφία. Σε ρωτάω, φίλε Υπουργέ, εάν εδώ αυτά που λέει ο εισαγγελέας, δεν τα λέω εγώ, τα λέει εισαγγελέας, και μη θέλουμε κάποτε να λέμε όποτε μας φέρει θα σε στείλω στον εισαγγελέα και θα πάρεις να πάρεις από τον εισαγγελέα και ο εισαγγελέας είναι εκπρόσωπος του νόμου, να μην τα λέμε μόνο όταν μας φέρει, να τα λέμε πάντα. Εδώ είναι ο εισαγγελέας και λέει ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής ότι υπάρχουν έγγραφα, ότι υπάρχει έγγραφο από το ΚΕΦΕ ότι τάσκασε, τα ακούμπησε στον υπάλληλο της ΕΥΠ για να πάρει τα στοιχεία για τον εχθρό, τον Αλεβιζόπλο. Και ρωτάω, γιατί αυτός ο υπάλληλος της ΕΥΠ δεν θα δώσει έναντι αμοιβής στοιχεία στους Τούρκους, στους Αλβανούς, στους Βουλγάρους, στους Σκουπιανούς και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Γιατί? Τι θα τον εμποδίσει? Η σύγκρισή του, μα την έχει πουλήσει. Το φιλότιμο το έχει ξοφλήσει. Τον αντρισμό του τον έχει επιδείξει. Τη θρησκεία του. Τι άλλο να πω? Το ερώτημα λοιπόν, Υπουργέ, είναι ακέραιο και μπορεί να το παρακάψεις αν θέλεις, αλλά έχει τούμπες η ζωή. Γυρνάει η ζωή, θρόνοι χάνονται, καρέκλες χάνονται, πρόεδροι δημοκρατίας παροπλίζονται. Θα το βρεις μπροστά σου αυτό, Υπουργέ. Δεν έγινε επί των ημερών σου, Γιώργο Ρωμέ, αλλά οφείλεις να το εξετάσεις, να ζητήσεις την αναφορά του εισαγγελέα. Είναι στη σελίδα 80 και να κάνεις ένορχη διοικητική εξέταση και να το βρεις. Έτσι αντιγραφή κατά λέξη από νούμερο 810 έγραφε το ΚΕΦΕ, ο Θεοδόρου κοίταξε σε αυτόν αλλά δεν βρήκε τίποτα ενδιαφέρον. Κανένα έγκλημα για τον Αλεβιζόπλο. Σύμφωνα με αυτό το φάκελο ο ιερέας φαινόταν καθαρός. Καμία σημείωση για παράβαση στο εξωτερικό. Καμία σημείωση για εκτός ηθικής ενέργειας στη ζωή του. Παρ' όλα αυτά ούτε ο ίδιος απέφυγε την εφηρμοσμένη φιλοσοφία και ηθική του παραπάνω σωματείου πελάτη του. Συγκεκριμένα από το με αριθμό 1906-678-DS-α-G-ρο-ε-2 έγγραφο αριθμός 1094, σαφέστατα συνάγεται ότι το ΚΕΦΕ έχει αποστείλει στο γραφείο ειδικών υποθέσεών του στο εξωτερικό στοιχεία της προσωπικής του ζωής. Ταυτόχρονα με το ίδιο έγγραφο δίδεται εντολή στην εδώ υπεύθυνη του γραφείου ειδικών υποθέσεων, επίσης δικηγόρο Αθηνών, Εκατερίνη Διαμαντάρα, αντιγραφή κατά λέξη, επίσης σαν δικηγόρος θα πρέπει να καταφέρεις να έχεις στοιχεία για τον Θεοδόρου. Τώρα για τον Θεοδόρου, Βλέπετε, φεύγουμε τώρα από τον δικηγορικό σύλλογο ή από οποιοδήποτε αλλού, καθώς αυτός ο τύπος φαίνεται να έχει φτάσει στις γραμμές πυρό, αλλά αυτό ποτέ δεν ελέγχθηκε. Να παίρνετε τα μέτρα ασφαλείας όταν αυτός περιφέρεται εννοώμε στο κτίριο. Βλέπει σχετικό νούμερο έγγραφο 1094. Σημειωτέων βέβαια ότι παρά την εις βάρος του συμπεριφορά, ο παραπάνω δεν ζήτησε την ποινική δίωξη των υπαιτίων. Ο κύριος Θεοδόρου είδε τα πράγματα διαφορετικά. Τον παρακολουθούσαν και αυτόν. Ο άνθρωπος, όπως θα μπορούσε να αντιπατήσει ο οποιοδήποτε, μπήκε μέσα, ακούει κέντρο φιλοσοφικών ερευνών, εφηρμοσμένων φιλοσοφικών ερευνών. Τι ωραία, τι καλά, θα πάμε, θα μας μιλάνε για τον Πλάτωνα, θα μας μιλάνε για τον Αριστοτέλη, θα μας πούνε για τον Σοκράτη, θα μας λένε για τον Κόνιο, θα μας πούνε τι τίνει κάθε αφήξε ο Κρήτων, θα πούνε για το καθήκον του Σοκράτη. Πού να ξέρει ο Φουκαράς ο δικηγόρος ότι θα πήγαινε εκεί και η δουλειά η οποία θα ήταν, θα του ανατίθετο, θα ήταν τελείως γκανγκστερική. Δουλειά παρακολουθήσεως, δουλειά εχθρών, δουλειά υπόπτων, δουλειά όλα αυτά. Περίπτωση πρώην μέλους του ΚΕΦΕ Κωνσταντίνου Μασούρου. Μασούρη. Ο Κωνσταντίνος Μασούρης υπήρξε μέλος του ΚΕΦΕ, στο οποίο είχε καταφύγει το έτος 1984
ύστερα από σύσταση του γιατρού Πέτρου Αλιμαντήρη, ο οποίος σημειωτέων φέρεται ως ιατρικός αξιωματικός του ΚΕΦΕ. Έχουμε αξιωματικούς ηθικής, αξιωματικούς ιατρικούς αξιωματικούς. Όπως έχουμε τη στρατιωτική σχολή, την ιατρική σχολή, τη στρατιωτική ιατρική σχολή, εδώ το ΚΕΦΕ έχει και ιατρικούς αξιωματικούς. Δηλαδή, αν ένας είναι παντοπόλης, θα είναι μπακαλικός αξιωματικός. Εάν ένας έχει, ας πούμε, καφενείο, θα είναι καφενικός. Να το πούμε έτσι, καφενικός αξιωματικός. Ένας έχει φορτηγά, θα είναι φορτηγατζής αξιωματικός. Και δεν συμμαζεύεται. Σύμφωνα με την από 15/5/1992 αντιγραφή κατά λέξη ενώπιον κάθε αρμοδίου δικαστηρίου και αρχής εξώδικος δήλωση πρόσκληση και διαμαρτυρία Κωνσταντίνο Μασούρη, κατοίκου Αθηνών, φιλοστράτου 34 Άνω Πετράλωνα, προς Ιωάννη Πέτρον Σωτήριο Αλιμαντήρη, ιατρό κάτοικων Χαλανδρίου Αττικής, οδός Κολοκοτρώνη 13, πλατεία Δούρου και 2, τον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στην Αθήνα και επί της οδού Πατησίων 200 εδρεύοντος σωματείου υπό την επωνυμία ΚΕΦΕ, Κέντρο Εφημερωμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος ή καθ' άλλων αρμόδιων εκπρόσωπων αυτού. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μασούρης κάνει ένα εξώδικο στον ιατρικών αξιωματικών του ΚΕΦΕ. Δεν ξέρω τι είναι, ταξίαρχος, στρατάρχης, ξέρω τι μπορεί να είναι. Και στον πρόεδρο του σωματείου και σε κάθε αρμόδιο. Και λέει το, ως γνωστόν κάτω παρελθόν υπέφερα αφόρητα από κεφαλαγίες, έμβοες, βουητό στο πίσω μέρος κεφαλής μου και από καρδιακές ταχυπαλμίες. Προς θεραπεία μου προσέφυγα κατά έτη 82-83 στις επιπληρωμή ιατρικές υπηρεσίες του πρώτου από εσάς, ο οποίος με παρακολουθούσε επί μακρόν χρονικό διάστημα ήδη μέχρι το 1988 και μου δίνατε συνταγές με ομοιοπαθητικά φάρμακα και έχω μερικές εξ αυτών που μετά την εκτέλεσή των μου επέστρεψαν τα φαρμακεία που κατέφυγα. Εν τω μεταξύ, για πιο αποτελεσματική και ριζικότερη θεραπεία, ο πρώτος από εσάς ιατρός με παραπέμψατε καταρχές του 1986 το ΚΕΦΕ. Για να δούμε, θα πει και ο ιατρικός σύλλογος για τον κύριο αυτόν. Για να δούμε. Δηλαδή στους δικούντες το δεύτερον από εσάς σωματείων, με το οποίο προφανώς είχατε συνεργασία και συγκεκριμένα μου εδώσατε ιδιόχειρο σημείωμά σας να απευθυνθώ στην τότε προϊσταμένη του ΚΕΦΕ Λίντα Ναχμία. Λίντα Ναχμία. Τόσον η εν λόγω Λίντα Ναχμία, όσον και η λυπή αρμόδιη συνδίκηση και εκπροσωπησή του, δευτέρω από εσάς σωματείου σας, προς το σκοπό να περιποιήσετε τους εαυτούς σας και σωματείου σας παράνομων περιουσιακών όφελος, μου παραστήσατε ψευδός και αναλυθός για να μου αποσπάσετε χρήματα, ότι αναλαμβάνετε την πλήρη θεραπεία μου με τις μεθόδους της αντιολογίας, την οποία με το παράνομο σωματείο σας ασκείτε στην Ελλάδα. Εγώ, αφού μου υποσχεθήκατε ότι θα με θεραπεύσετε, πίστηκα στις ψευδείς διαβεβαιώσεις και βρισκόμενος σε απόγνωση για την κατάσταση της υγείας μου, προέβλεψα κατωτέρω πράξεις προς μεγάλη ζημία και οικονομική μου καταστροφή και με επιδείνωση αντίθετης υποσχεθήσεις βελτιώσεις της υγείας μου και της πλήρους αποθεραπείας μου. Ήτι, μου εζητήσατε να εγγραφώ μέλος του σωματείου σας και έκανα την εν λόγω εγγραφή μου τον Απρίλιο του 1986, πληρώσας δραγμές 2.000 δραγμές. Το 86, 2.000 δραγμές, η εγγραφή. Μου ζητήσατε χαρτόσημο, δεν ξέρω αν το ζητάγα να βάλει απάνω. Μου ζητήσατε και σας κατέβαλα τιματικός από του μηνός Ιουλίου 1986 μέχρι και του μηνός Αυγούστου 1987 1.219.600 δραγμές ελληνικές για να αγοράσω από εσάς 400 ώρες θεραπείας που τις ονομάζεται Onditing και αποτελεί δική σας ψυχοθεραπευτική τεχνική η οποία κανένα ευεργετικό αποτέλεσμα δεν είχε για την υγεία μου. Τρίτον, 1.300.000 περίπου για το Onditing. Μου ζητήσατε και σας κατέβαλα τιματικός από του μηνός Ιουνίου 1986 του μηνός Νοεμβρίου του 1986 29.700 δραγμές για να μου παράσχετε υπηρεσίες εκπαιδευσής μου και συγκεκριμένα για την εισαγωγή στην θεωρία της αντιολογίας και διανοητικής που θα βοηθούσε δίθεν την θεραπεία μου. Στην πραγματικότητα καταληθέντα για την αιτία αυτήν είναι περισσότερα, αλλά περισσότερα να αποδείξει τα χέρια μου του ανωτέρου συνολικού ποσού. Πλήρωνε άνθρωπος, άλλες φορές του δίνανε αποδείξεις, άλλες φορές δεν του δίνανε. Μου εζητήσατε και σας κατέβαλα τιματικός από του μηνός Απριλίου 1986
μέχρι και του μηνός Αυγούστου 1987 92.000 δραχμές ελληνικές για αγορά βιβλίου σας, που με υποχρεώσετε να μου προμηθεύσετε για την εκπαίδευση και την καθ' και θεραπεία μου. Και εδώ τα καταβληθέντα ήσαν περισσότερα, αντιστοιχούντα κυρίως στην αγορά κασετών σας, αλλά από όλες τις σχετικές αποδείξεις και δεν αναφέρω. Πέμπτον, μου εζητήσατε και σας κατέβαλα την 31-8 του 1987 δραχμές 581.670.000 στην αγορά ενός ηλεκτρόμετρου Χάμπαρτ που ήδη κατασκευάζεται και διαθέτει ενώ στην Αμερική πωλείται 240.000 δραχμές και το οποίο θα με βοηθούσε δήθεν για αυτό στην εκπαίδευση και θεραπεία μου. Ήτι, εκ των ανωτέρων ότι όσα κατέβαλα τμηματικώς δραχμές 1.932.000. Περαιτέρω μου ζήτησατε και σας πλήρωσα τμηματικώς δύο άλλη δίθεν θεραπεία μου και ανωτέρας κλάσεως που την ονομάζεται όμικρον ταφ 3 συνολικά 22.266 δολάρια Αμερικής. Ήδη συγκεκριμένα τη 17.987 σας προπλήρωσα 19.067 δολάρια. Την πρώτη δεκάδα του 87 σας προπλήρωσα 1.198 δολάρια και στη δύο δεκάδα του 1907 σας προπλήρωσα 2.000 δολάρια. Την εν λόγω θεραπεία με στείλατε να λάβω στο Clearwater, Florida, USA και για το εν λόγω ταξίδι έλαβα εξιδίων μου συνάλλαγμα και δαπάνησα 3.200 δολάρια Αμερικής. Φίλοι και φίλες, στο σημείο αυτό τελειώνει η ώρα. Είναι πολύ μεγάλη η περίπτωση του κυρίου Μασούρη. Πλήρωσε πάρα πολλά ο άνθρωπος. Θα συνεχίσουμε αύριο. Μέχρι όμως αύριο, όπου θα είμαστε πάλι μαζί και πέρα από θα είμαστε μαζί, θα έχω και μια εκπομπή με τον κύριο Σακέτο. Θα είμαι δύο φορές κοντά σας. Έχω να σας πω ότι κάπου παραβρώμησε το ψάρι. Και το ψάρι δεν βρώμησε μόνο από το κεφάλι, αλλά έχει βρωμήσει πλέον και από την ουρά. Και είναι να απορεί κανείς πώς σε αυτόν τον τόπο που υπάρχουν τόσες δυνάμεις, τόσες δυνάμεις αντιστάσεως, πώς σε αυτόν τον τόπο που όταν χρειάστηκε να μεγαλουργήσει, μεγαλούργησε. Πώς σε αυτόν τον τόπο που όταν χρειάστηκε να πολεμήσει, πολέμησε. Πώς σε αυτόν τον τόπο που με το κρυφό σχολείο διατήρησε τα νάματα της Ορθοδοξίας και θέργεψε την αποσταμένη ελπίδα. Πώς σε αυτόν τον σχολείο, τον τόπο που πήρε τα πρώτα βήματα και τους πρώτους λόγους από τον Απόστολο Παύλο και τα έστειλε στα πέρατα του κόσμου. Πώς σε αυτόν τον τόπο, με την τόση ομορφιά, με την τόση κατανόηση και στο πάθος και στη φλόγα και στη δύναμη της καρδιάς, δεν υπάρχουν δυνάμεις να αντιδράσουν. Πώς σε αυτόν τον τόπο μένουμε απαθείς σε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και δεν είναι από εκείνα τα οποία θα λέγαμε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Είναι τα λόγια ενός νέου παιδιού, ενός αγγελέα, ο οποίος κατάπληκτος, όπως έχω πληροφορηθεί, κάθε μέρα εξέταζε δεκάδες χαρτιά και πρόσωπα και κάθε μέρα περισσότερο έμπαινε σε αυτό το λαβύρινθο, χωρίς να θέλει να έχει πίσω του κάποιο σκηνή για να βγει. Ήθελε να μπει στο λαβύρινθο και να τον ακολουθήσει και να βρει την έξοδο μόνος του. Και ξέρετε, σε αυτή την υπόθεση ο εισαγγελέας Ιωάννης Αγγελής, αλλά και ο Μιλών, που έχει την τιμή και την ευθύνη ότι άνοιξε πρώτος τον φάκελο Κέφε, ότι έφερε στο φως της δημοσιότητος, προκαλώντας την ελληνική δικαιοσύνη να εξετάσει το Κέφε, τι είναι το Κέφε. Μπήκαν σε αυτό το λαβύρινθο από την έξοδο κινδύνου. Ναι, φίλοι και φίλες, το ΚΕΦΕ γενικότερα η σαντολογία δεν είναι μια μικρή οργάνωση. Δεν είναι καν μασονία. Στη μασονία είχα κάποτε την ευκαιρία ρεπορταζιακά να περάσω, να ξεγελάσω κάποιους ανθρώπους,
και να παρακολουθήσω ακόμη και τελετές. Δεν κάνουν ούτε φακέλους, ούτε παρακολουθήσεις, ούτε τίποτε άλλο. Έχουν ίσως κάποιες φιλοσοφικές εντός εισαγωγικών αναζητήσεις και κάποιες ισουίτικες άλλες καταστάσεις. Εδώ όμως πρόκειται περί μιας οργανώσεως η οποία λειτουργεί μαφιόζικα, η οποία λειτουργεί γκανγκστερικά και η οποία λειτουργεί σε στυλ που λειτουργούν οι ομάδες των γκάνγκστερ μετά από τους 100 δρόμους στο Χάρλεμ. Παρακολουθήσεις, εκβιασμούς, λεφτά και όλα όσα μπορεί να επιδιώκει μια θρησκεία των θρησκειών, όπως λέγονται, η οποία θέλει να εμφανίζεται με ποικίλα πρόσωπα. Στον τόπο τούτο, τόνισα και πάλι, υπάρχει η Ορθοδοξία, όπως και σε άλλους τόπους υπάρχει ο Καθολικισμός, υπάρχει ο Προτεσταντισμός, υπάρχει ακόμη, αν θέλετε, και ο Βουδισμός, οι οποίοι είναι ανοιχτά χαρτιά. Δεν έχουν ούτε μυστικές υπηρεσίες, ούτε μυστικά κοινοβούλια, ούτε ιατρικούς αξιωματικούς, ούτε αξιωματικούς ηθικής, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Έχουν μια καθαρότητα. Μια καθαρότητα την οποία να ακολουθείς, όπως εσύ νομίζεις και όπως εσύ κρίνεις. Εμείς είμαστε στην Ελλάδα και απολαμβάνουμε και είμαστε ευτυχείς, αλλά έχουμε και την τιμή και την ευθύνη απέναντι αυτού που λέγεται αυτής της μεγάλης ιδέας, της περίφημης ιδέας, αυτού του ωραίου βιώματος που λέγεται Ελληνισμός και Ορθοδοξία. Πρέπει να το προστατεύσουμε. Και κλείνω, μέχρι αύριο, επικαλούμενος και πάλι το σύνθημα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Σύνθημα που ήταν το ωραιότερο σύνθημα που φάνηκε μεταπολεμικά στους τοίχους παραμονές των εκλογών. Αντεπίθεση, λέει. Αντεπίθεση, γιατί το ΚΕΦΕ είναι μια λερναία ύδρα που βρέθηκε ένας Ηρακλής της δικαιοσύνης, ο Ιωάννης Αγγελής, να της κόψει τα κεφάλια. Έχουν μείνει μερικά. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Πρέπει να συμπαρασταθούμε σε αυτή την απόφαση της δικαιοσύνης να ξεμπερδεύει μια και καλή. Και πρέπει να συμπαρασταθούμε και στον Ομάρχη Αττικής, τον κύριο Ευσταθιάδη, ο οποίος είχε την τόλμη, ο οποίος είχε και την δύναμη, την ψυχική, να πει ένα όχι σε αυτούς τους κυρίους εντός εισαγωγικών, οι οποίοι θέλουν τον τόπο όπως τον θέλουν. Μέχρι αύριο, να έχετε μια καλή βραδιά. Γεια σας.